Δοσκάρη δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει ακουστεί ποτέ η φωνή του, δεν έχει αποδεχτεί ο Πρωθυπουργός. Για παραγωνισμό ουσιαστικά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βιεννητάκη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας του Ενίου Αγροτικού Συλλόγου. Καλημέρα σας, κύριε Βιεννητάκη. Καλημέρα, κύριε Ζαγαράκη. Καλημέρα, κύριε Βενέτη. Καλημέρα. Να πω βέβαια πριν ξεκινήσουμε ότι αυτή η επιστολή που έχετε μπροστά σας είναι κοινή συνενέση με τους υπόλοιπους αγροτικούς συλλόγους της Κρήτης. Το τονίσαμε πριν αυτό. Το τονίσαμε. Βέβαια, είχαν μια, δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς παρόντες στη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Βιεννάκη προχθές. Ναι, ήμασταν. Ήσασταν. Ωραία. Yeah. Οπότε, μάλιστα ο υπουργός σας ευχαρίστησε κιόλας για τη στάση σας. Καταλαβαίνω το ότι δεν ξεσηκωθήκατε να κλείνετε δρόμους και μπλόκα. Ότι ήταν το ευχαριστώ. Τι έγινε εκεί τώρα, τι συζητήσατε και γιατί δεν γίνεστε αποδεχτοί από τον Πρωθυπουργό? Η συγκεκριμένη σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη, το προηγούμενο Σαββάτο. Mm-hmm. Σωστά. Ναι. Έχουμε χάσει λίγο και την αίσθηση του χρόνου. Εμείς είχαμε καλέσμα για αυτή τη σύσκεψη. Το είχαμε βέβαια αργά. Το είχαμε την προηγούμενη μέρα, αργά το απόγευμα, την πρόσκληση. Εμείς αποφασίσαμε να πάμε, να παρευρεθούμε εκεί, ανεξαρτήτως ποιο θα ήταν το αποτελέσματος. Στη σύσκεψη υπήρχαν αρκετοί συνεδροφικοί συλλόγοι από όλη την Κρήτη, mm-hmm. δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία ήταν από κοινοτροφικούς συλλόγους, mm-hmm. οι οποίοι προφανώς έδειξαν ότι γνώριζαν έγκαιρα για αυτή τη σύσκεψη. Από εκεί πέρα υπήρχαν και κάποια άλλη αγροτική σύλλογη, υπήρχαν όσο αφορά σε εμάς και Γεράπετρα και Σιτία, υπήρχε για εκπροσώπηση, υπήρχε και από το Τιμπάκι και από τα Χανιά επίσης. Υπήρχαν και εκπρόσωποι από τους Αλίες. Τώρα. Πρώτο γεννής τομέας είναι όλα αυτά που λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία, ξαναλέω, ήταν οι κτηνοτρόφοι. Mm. Δηλαδή το 85% των παρευρισκομένων, μην σας πω και παραπάνω, ήταν αποκλειστικά κτηνοτροφική σύλλογη από όλη την Κρήτη. Έλεγε λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη, φάνηκε ότι ήταν ένα προδιαγεγραμμένο κλίμα όσον αφορά για το αποτέλεσμά της. Εμείς και η αντίδραση ήρθε μόνο από ελάχιστους όσον αφορά για αυτή την διαδικασία και τη συνάντηση. Ήμασταν μέσα σε αυτούς και αντιδράσαμε και η Σιτία και αντίδρασε. Γενικά υπήρχαν κάποιοι μεμονωμένοι οι οποίοι αντίδρασαν για τη συγκεκριμένη σύσκεψη και πώς θα εξελίσσεται. Από εκεί πέρα θα θέλαμε να τονίσουμε το εξής. Το οτιδήποτε κάνει οποιοδήποτε υπουργός αγροτικής ανάπτυξης ή υπουργός οικονομικών είναι δικαίωμά του και αυτός γνωρίζει πώς να χειρίζεται κάποιες καταστάσεις προς όφελος του ίδιου, προς όφελος των αγροτών, αυτό δεν έχει να κάνει. Εμείς εστιάζουμε και πάντα εστιάζουμε ότι τα ζητήματα που αποσχολούν κυρίως στην Κρήτη είναι ζητήματα που μπορούν να λυθούν μόνο με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, καθώς είναι ζητήματα που εμπλέκονται πάρα πολλά στην αρμόδια υπουργεία. Αρμόδια, συναρμόδια υπουργεία. Ένα από αυτό είναι και οι εργάτες γης. Να, είπαμε, μιλάμε πολλές φορές για κάποια εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα που φέρνει χρήματα στη χώρα. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και το αγροτικό εισόδημα. Οι εξαγωγές δηλαδή των προϊόντων. Έτσι, και δεν υπάρχει ποτέ, τα τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, δεν υπήρξε κάποια στρατηγική για το ελαιόλαδο. Χήμα βγαίνει, χήμα μπαίνει. Έτσι, τα κυπευτικά, να μην πω τώρα, ελληνοποιείς το ένα το άλλο. Δηλαδή, αν δεν θες να μαγειρέψεις, να φτιάξεις ψωμί, 15 μέρες κοσκινίζεις. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Οπότε. Παρόλα αυτά λοιπόν, ναι, που έχουμε ζήσει και έχουμε βιώσει όλα τις προηγούμενες δεκαετίες, σήμερα. Σήμερα πάλι εστιάζουμε στον τρόπο της ενίσχυσης και επιδότησης. Δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά για μας είναι μείζον σημασίας το να ασχοληθούμε κάποια στιγμή και με τα ζητήματα, τα θεσμικά ζητήματα τα οποία θα μου εξασφαλίσουν να ενισχύσω την αξία του προϊόντος, το προϊόν που παράγω,
και με αυτό και, και με αυτό να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε όλες τις τακοστολόγια και τις σχολείες. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία τίθενται για σήμερα στο τραπέζι. Το ποια θα είναι η τακτική και πολιτική και στρατηγική για τα οποία θα εφαρμοστεί μετά από 5 χρόνια, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι θα είναι, ποιοι θα έχουν επιβιώσει για να μπορέσουν να είναι δικαιούχοι σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, ωραία. Οπότε τι ζητάτε άμεσα, τι ζητάτε άμεσα. Γιατί έχουμε και κοινά τίματα με τους παραγωγούς της Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε, δεν έχουμε διαφορές. Έχουμε και πολλά κοινά, όπως είναι, ας πούμε, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που θα πρέπει να αλλάξει, που είναι από το 1960, εκεί παραμένει ο ίδιος. Προφανώς. Έτσι, η μία ίωση και μετά έρχεται, μετά το άλλο έντομο έρχεται, δεν αποζημιώνεται από πουθενά ο παραγωγός, καταστρέφεται η παραγωγή. Τέλος πάντων, θα πρέπει να το δει σοβαρά με τα σύγχρονα, με σύγχρονη ματιά και όχι με το δεκαετία του 70, ας πούμε, έτσι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε πριν από αυτό ότι για τη συγκεκριμένη σύσκεψη, λοιπόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Μέγαρο Μαξίδου, υπό τον και πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα στον Πρωθυπουργό, εμείς θεωρούμε ότι, ότι είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού να ορίσει την εκπροσώπηση των αγροτών. Από τη στιγμή που ο ίδιος έβαλε σαν όρο και προϋπόθεση ότι θέλει να ασχοληθεί με τα προβλήματα όλων των αγροτών του συνόλου της χώρας, ο ίδιος έπρεπε να θέσει τις βάσεις. Και αυτό είναι καθαρά στο θέμα των περιφερειών. Η χώρα μας έχει 13 περιφέρειες και αυτές οι περιφέρειες πρέπει να εκπροσωπηθούν σ' άξια από τους αγρότες για όλα τα ζητήματα και τα επιμέρους ζητήματα τα οποία έχουν. Δηλαδή δεν έχουν προβλήματα τα νησιά, δεν έχουν προβλήματα στην Πελοπόννησο, δεν έχουν προβλήματα στην Κρήτη. Θεωρούμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό που το είπε ο Πρωθυπουργός και αναμέναμε μετά και από δικό μας αίτημα ότι έπρεπε να συμμετάσχει η Κρήτη επίσημα σε αυτή τη συνάντηση, αναμέναμε μέχρι εχθές, δεν υπήρξε καμία σχετική ενημέρωση, οπότε αυτό που τίθεται τώρα εμάς σαν ζήτημα και σαν θέμα είναι ότι αν τελικά, και πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν τελικά αυτοί που ακολουθούν τους τύπους, το πρωτόκολλο και τις διαδικασίες, τα αιτήματά τους με συγκεκριμένες προτάσεις και έγκαιρα, αν αυτοί λοιπόν που το κάνουν αυτό τελικά έχουν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Ξέρετε πώς μεταφράζεται αυτό, κύριε Βιαννιτάκη, αυτό που λέτε? Ότι αποδέχεστε την κυβερνητική πολιτική. Τι εννοείτε? Επειδή λέτε τώρα ότι αν τιμωρήσετε ουσιαστικά, γιατί εσείς πάτε με το γράμμα του νόμου και στέλνετε επιστολές από εδώ, επιστολή από εκεί, επιστολή στον υπουργό, έτσι. Με επιστολές δεν κάνεις κάτι, λένε και η άλλη πλευρά. Εάν δεν βγεις στους δρόμους, δεν σου δίνουν σημασία. Όπως λένε, εάν δεν κλάψεις το παιδί. Οπότε αυτή ακριβώς θα είναι και η απάντηση του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Εάν τελικά δεν αποδεχτεί έστω και τελευταία στιγμή το αίτημά μας για τη συνάντηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι μόνο αποδέχεται μόνο τη διαδικασία με τα μπλόκα. Άρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε κανέναν άλλο ενδιασμό ή δικαιολογία να μην ακολουθήσουμε και εμείς αυτή την τακτική. Να ρωτήσω κάτι, είχατε και μια ή θα έχετε μια γενική συνέλευση, έτσι δεν είναι? Αυτά λοιπόν τα ζητήματα και τα θέματα θα τεθούν στην γενική συνέλευση που είχε ήδη προγραμματιστεί από την προηγούμενη Τετάρτη, δηλαδή πριν γίνει όλο αυτό το ζήτημα, το συνάντηση. Αύριο, Τρίτη, 13 του Φεβρουαρίου 2024, με τους Αμελίνα Μερκούρη, 6.30 ώρα το απόγευμα. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν όλοι οι αγρότες της περιοχής για να συζητήσουμε είτε το αποτέλεσμα της αυριανής συνάντησης με οποιαδήποτε σύνθεση και αν είναι, αλλά κυρίως να συζητήσουμε για το πώς αποφασίζουμε όλοι μαζί
πώς θα κινηθούμε, πότε θα κινηθούμε, ναι, το χρόνο που θα κινηθούμε, αλλά κυρίως και ποιοι θα κινηθούμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο είναι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί. Ναι. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή τη στιγμή μια γενικότερη αγανάκτηση και στην τοπική κοινωνία. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό, έτσι. Αν δείτε τα τρακτέρ που βγαίνουν στους δρόμους, είναι από όλη την Ευρώπη, έτσι. Όλες σίγουρα, οι χώρες. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτό, δηλαδή, λοιπόν, αν καταφέρουμε κάτι να αλλάξει το πλάνο στην κοινή αγροτική πολιτική, θα το έχουν καταφέρει οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, ξέρω εγώ, όσοι έχουν βγει στον δρόμο. Και εμείς απλά, ας πούμε, θα καθόμαστε να λέμε στον Πρωθυπουργό γιατί, να κλαίμε γιατί δεν με δέχεσαι. Ουσιαστικά αυτό εγώ έτσι το εισπράττω. Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Γι' αυτό αύριο, είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να καταγράψουμε όλοι οι αγρότες της περιοχής ποιες είναι οι πραγματικές δυνάμεις μας και πού μπορούμε να πάμε. Γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορούν να βγουν πέντε άτομα για να αντιδράσουν απλά για τη φωτογραφία. Σωστά. Εσείς θα... Ναι, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ανακυκλώνονται τα ίδια προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δεν νομίζω ότι έχετε λάβει κάποια απάντηση είτε για τους εργάτες γης, είτε για το μεταφορικό ισοδύναμο και γενικά τις πολιτικές που δημιουργούν αθύμητο ανταγωνισμό. Και μέσα από το δικό σας το κείμενο το οποίο διαβάζω, είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει απαντηθεί ή δεν έχει δρομολογηθεί για να δοθεί κάποια λύση. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση θα μετρήσετε δυνάμεις αύριο για το τι θα κάνετε στην πορεία. Σίγουρα. Προφανώς, αυτό είναι το. Ναι, γιατί το να συζητήσετε τα προβλήματα πιστεύω ότι είναι γνωστά, πολυσυζητημένα και δεν είναι. Ουσιαστικά μέτρηση δυνάμεων και συμμετοχής είναι η αυριανή συνάντηση. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι εξάλλου μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τους αγρότες που είναι πάρα πολλοί στην περιοχή, οι οποίοι νιώθουν, έχουμε κοινό αίσθημα για αγανάκτηση σε αυτό το κομμάτι, να συναποφασίσουμε όλοι μαζί πώς θα κινηθούμε, αλλά με προπόθεση να κινηθούμε όλοι μαζί. Μάλλον όλοι. Έτσι. Και ξαναλέω, το να βγούνε πέντε άτομα μόνο για μια φωτογραφία και να αντιδράσουν δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και θα σας ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε καμία απολύτως διάθεση και πρόθεση για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι ένα μήνυμα προς όλους μας ότι είναι τα περιθώρια πλέον έχουν στενέψει και ο καθένας πρέπει να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη για το συλλογικό καλό. Τα μηνύματα που έχετε δεχτεί στο σύνολο του νησιού για τη διάθεση και για αυτό το στραγγαλισμό που έχουν δεχτεί, η συμμετοχή πιστεύετε ότι θα είναι πραγματικά μεγάλη? Κοιτάξτε, η ενημέρωση που σας κάνω είναι έπειτα και προς συνεννόηση με τις άλλες περιοχές της Κρήτης. Μάλιστα. Το αν είναι μεγάλη ή μικρή, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τους συλλόγους ή με τις διοικήσεις ή με τα άτομα που είναι πάνω. Ναι, οι διοικήσεις εκπροσωπούν κάποιο κόσμο σίγουρα, οπότε έχουν μια αίσθηση. Έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την αυτογνωσία μας, τον καθένα μας, εάν έχει διάθεση να στηρίξει μια κατάσταση ή όχι. Είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε ξεκάθαροι. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας για το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ναι, κάπως πρέπει να υπάρχει όμως και μια προετοιμασία, δηλαδή να είναι μια ενημέρωση των παραγωγών που τα βιώνουν βέβαια οι ίδιοι, έτσι, βιώνουν τα προβλήματα χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συναντηθεί... Αυτό σας λέω ότι εάν υπάρχει πρόθεση, το διαδικαστικό είναι υποχρέωση των συλλόγων και των σωματείων. Το θέμα είναι να αποτυπωθεί μεγάλη πρόθεση για κάτι τέτοιο. Ναι. Διαφαίνεται μια πικρία ότι για το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Βιεντάκη, αυτό θέλει δουλειά. Θέλει συναντήσεις, θέλει κουβέντες με τους ανθρώπους. Θέλει συναντήσεις, κουβέντες μετά από τους εκπροσώπους των κομμάτων μέχρι, ξέρω εγώ, τον απλό αγρότη στο χώρο του, στο χωράφι του. Η Γενική Συνέλευση, θα σας λέω ότι είναι ιδανικό βήμα για τον οποιοδήποτε να διαμορφωθεί από κοινού
μία πολιτική και μία στρατηγική για το πώς θα διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Είναι ο μοναδικός και ιδανικός χώρος για να πει ο καθένας την άποψή του και να τη στηρίξει την τεκμηρίωση. Δεν είναι ούτε ένα καφενείο ενδεχομένως, ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σωστά. Η φυσική παρουσία του καθενός είναι που δείχνει και τον βαθμό που αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη για αυτό που γίνεται, αλλά κυρίως για αυτό που θα γίνει. Άρα, καλούμε όλους τους αγρότες αύριο, 6.30 ώρα, έθουσα Μελίνα Μερκούρη. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ωραία. Οπότε, δύο τα μέτωπα. Το ένα γίνει, είναι... Να πω ότι, συγγνώμη, γίνει δεν γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί είμαστε... Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι μα και να σας ειδοποιήσει τελευταία ώρα, δεν ξέρω, ναι, και τι, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι θα αλλάξει, απλά είναι... το πόσο σέβεται και υπολογίζει και τους κριτικούς παραγωγούς και εκτινοτρόφους και αλλοιείς. Όλοι έχουν προβλήματα, έτσι, από το θερμοκήπιο, την ελιά, το λαγοκέφαλο, το κτηνοτρόφο. Πείτε μου ένα κλάδο που παράγει τροφή και δεν έχει θέματα. Δεν υπάρχει. Όλα είναι, τέλος πάντων, ας μην τα πω. Ας μην τα χαρακτηρίσω. Λοιπόν, οπότε, αύριο επιμένετε στη Γενική Συνέλευση... Και περιμένετε αν θα δεχτείτε πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό ή όχι. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες για το τι είπε ο Υπουργός. Τι σας είπε ο Υπουργός. Έδωσε κάποια υπόσχεση, ας πούμε. Θα πληρωθεί το υπόλοιπο, ξέρω, της επιδότησης. Τι θα γίνει. Έδωσε κάτι, τέλος πάντων. Είπε κάτι. Ο κ. Σαβγενάκης, αν είπε κάτι στη συνάντηση που είχατε. Αυτό, για να κλείσουμε με αυτό. Θα λένε ότι έδωσε κάποιες απαντήσεις σε κάποια ζητήματα όμως που απασχολούν. Δεν λέω να απασχολούν και για το υπόλοιπο της ενίσχυσης που θα αναφέρθηκε ότι θα δοθεί πριν το Πάσχα, αλλά θα να λέω ότι δεν είναι κάτι το οποίο εμείς εστιάζουμε σε αυτά τα ζητήματα. Εστιάζουμε σε εντελώς διαφορετικού μοντέλου αυτή τη στιγμή που μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν για να επιβιώσουμε σήμερα για να είμαστε σε θέση να συζητάμε για ανάπτυξη αύριο. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αναμένουμε εξελίξεις. Παρακολουθούμε το σοβαρό θέμα των παραγωγών μας. Κύριε Βιεντάκη, να σας ευχαριστήσουμε και εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον Γενικό Γραμματέα. Ναι. Η ενισχύση όσον αφορά.